Paspoli. È solo. Tarpley. Καρατζάς. Έξω στον Πάσπαλη. Λιμιάτης. Πάλι Καρατζάς. Μόνος. Τον είχαν ξεχάσει εκεί οι παίκτες της Γκίλφορντ. Τώρα ο Μίλλερ. Ο Μπράουν, με συγχωρείτε. Rebound από τον Λιμιάτη. Που προωθεί την μπάλα προς το αντίπαλο καλάθι. Πασάρει πολύ ωραία στο σταμάτη. Όμορφη προσπάθεια του Λιμιάτη. Το σούτ απ' έξω. Στο rebound ποιος άλλος, ο Τάρπλεϊ. Μάζεψε την μπάλα, λες και ήταν φιστίκι. Ο Καρατζάς πολύ εύκολα στο lay-up, 77-44. Το follow του Μπέρι έκανε το σκορ 35-23 και έχουμε επιθετικό φάουλ από το Στάς. Ο Σαμέι. Το σούτ αμέσως και χωρίς καλά-καλά να βλέπει ο Ντένεφ. Τάρλατς. Το δυνατό πάτημα και από κοντά το lay-up. Ο Στάς για τον Γουέιτμαν που γυρίζει μπροστά στον Τάρλατς. Το rebound από το Λιμιάτη και το Σιγάλα που άρπαξε την μπάλα τα χέρια του Βάρνερ. Δίνει νέα μάχη με τον Αμερικανό και την κερδίζει τελικά ο Λιμιάτης που θα πω πίσω. Τάρλατς. Καρφώνει εντυπωσιακά ο Τάρλατς και σηκώνοντας τον κόσμο. Και ο Ολυμπιακός με τον Τάρλατς και τον Λιμιάτη οργανώνει επίθεση. Το σούτ από τον Μωραήτη. 47-47. Ερέρος. Δεθίνα. Οργανώνεται η άμυνα του Ολυμπιακού. Μπερδεύτηκαν και οι Ισπανοί. Έκλεψε ο Λιμιάτης. Θα φτάσει μόνο στο lay-up. Ναι, πράγματι. Έκλεψε ενέργεια του Γιώργου Λιμιάτη. 49-49. Μαρτίνες και πάλι. Ερέρος. Έκλεψε ο Λιμιάτης. Ο Λιμιάτης θα φτάσει στο lay-up και θα πετύχει το καλάθι. Ορίεται στον πάγκο του Ισπανός coach. Νάκιτς. Λιμιάτης τρέχει για να πάρει μπάλα και θέση. Στον Πάσπαλη. Προσπαθεί να αποφύγει, κλείνεται από τρεις παίκτες και βγάζει έξω για το Λιμιάτη που τρυπώνει κοντά στο καλάθι. Τάρπλεϊ δεν καρφώνει, αφήνει lay-up. Και ο Ολυμπιακός μειώνει και πάλι 33-29, 2,5 λεπτά ακριβώς πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Με σωστή κυκλοφορία όπως είδατε. Άστοχη αυτή, παίρνει το rebound ο Τάρπλεϊ. 5 δευτερόλεπτα. 4. Ο Λιμιάτης δίνει πάλι για τον Τάρπλεϊ. Και πάλι στο Λιμιάτη που σουτάρει. Το καλάθι από τον Λιμιάτη ήταν 2 πόντων, 83-72, ο Πανιώνιος παίρνει τη νίκη. Ήδη μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά από τον Πάσπαλη στον Λιμιάτη, αυτός στον Μπέρι που σουτάρει ακριβώς από το 6 στον 6-25. Είναι στους 2 πόντων, 72-59. Ο Τζόνσον δεν καταβάλει καν προσπάθεια για να έχει συμμετοχή σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της ομάδας του που τελείωσε. Με τον Κόχ να σημειώνει 2 πόντους, 3 δευτερόλεπτα 2 και ο Λιμιάτης ακριβώς με τη λήξη κάνει το τελικό 79-63. Σταμάτης για τον Λιμιάτη. Μπαρσελόνα έχει γυρίσει σε ζώνη, αλλά βέβαια τώρα δεν την σώζει ούτε η ζώνη ούτε τίποτα. Το παιχνίδι έχει κρυθεί οριστικά και τελεσίδικα. Προ πολλής ώρας ο Νάκιτς πέτυχε ένα νέο καλάθι, 79-56, διαφορά στους 23. Ο Πέριτς για τον Μοράλες, ο Ολυμπιακός πάντα σε ζώνη. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του. Προσπάθεια ευνοιασμό, ο Μπακατσιάς πάει στο lay-up. Αλλάζει χέρι στον αέρα, 76-41. Νίκο Γέμελε, δεν το λες. Σαν Μαρτίν για τον Τάρλατς. Λιμιάτης στο lay-up, 82-49. Κουντέλιν από πολύ μακριά για τρεις. Rebound πρώτα από τον Βολκόφ και μετά από τον Τάρλατς. Και ο εφηδιασμός ξεκινάει. Λιμιάτης για τον Βολκόφ. Έξω βολέι από τον Ουκρανό. 26-13. Ο Ολυμπιακός θα είναι σε double score. Λιμιάτης. Πάσα στον Βολκόφ, ο οποίος εκτελεί από τα 6 μέτρα. Έχει 11 από τους 26 πόντους του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μήχρονο. 27, να διορθώσω. Λιμιάτης, σούτ για 3 πόντους. Ναι, αλλά ήταν για 2. 57-61. Ο Χάρνης θα ευστοχίσει και πάλι μπροστά με 45-44 η Bayer Leverkusen. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ακριβώς 10-55 πριν από τη λήξη. Φοβερή ατμόσφαιρα στην Topatka Halle του Leverkusen. Κόπηκε ο Πέρι.
και βγαίνουν στον εθνικιασμό με τον Πρόφκοφ, αλλά είναι εντυπωσιακό ο Λιμιάτης που κόβει τον Πρόφκοφ. Καθώς ήταν πίσω από τον Ντόμιτς, πίσω από τον Μπακατσιά. Ντανίλοβιτς ξεφεύγει, πέφτουν υψηλή επάνω του. Πολύ καλή συνδυασμένη άμυνα πάνω στον Ντανίλοβιτς. Και ο Λιμιάτης στην αντεπίθεση πάει για το lay-up. Ναι, ο νεαρός 24-15. Μωρέτη στο σουτ, άστοχο είναι, rebound από τον Λιμιάτη και προσπάθεια εφηδιασμού. Πάει και πάλι για το lay-up ο νεαρός και τα καταφέρνει. Για δεύτερη φορά κάνει τη ζημιά στην Butler με τον ίδιο τρόπο ο Γιώργος Λιμιάτης. Άσχημη πάσα για τον Ντάρλατς που αναγκάζεται να πέσει στο έδαφος για να σώσει την μπάλα. Και να η ευκαιρία με τον Λιμιάτη να δίνει την assist στο Τζόνσον και αυτός να φτάνει τους 17 πόντους. Σκορ 36-26, ξανά το τελευταίο καλάθι του Έντι Τζόνσον. Γιάννης Ονίδης θα επαναφέρει και τον Άκης. Ο Μπέρντ με τον Λιμιάτη. Μίλερ έχει ανέβει ψηλά για το σκριν. Επιθετικό φάουλ από τη σωστή, από την πολύ σωστή τοποθέτηση σώματος του Λιμιάτη. Αλλοιώνεται το σουτ, μάλλον κόβεται το σουτ Χάριοτ από το Φασούλα. Ο Μπέικερ είδε έναν κόκκινο παίκτη να βγαίνει πάνω του και αλλοιώθηκε το σουτ και ο Νάκητς σε αποθέωση θα κάνει το 59-35. Πάντο Μπράουν με το σιγάλα θα του κλέψει την μπάλα ο Λιμιάτης. Θα κάνει και την όμορφη αυτή προσπάθεια, δεν πέρασε την μπάλα στον πάσιμο πίσω από την πλάτη του. Τόμιτς για τον Καμπούρη. Καμπούρης θα κάνει μια τρίπλα, θα πλησιάσει. Λιμιάτης με τον Μπέρντ θα διεισδύσει. Όμορφη προσπάθεια από τον Λιμιάτη, 71-49. Κορονιός. Το rebound από τον Τάρλατς. Άλλο ένα αξιοσημείωτο σε αυτά τα πρώτα λεπτά, ενώ ο Λιμιάτης πέρασε τον Κορονιό και έφτασε σε ένα εύκολο lay-up, 14-12 το σκορ. Απλά εκείνος βρέθηκε κοντά στον playmaker του Ολυμπιακού, Τόμιτς στο Λιμιάτη. Σίγουρα αποκλείεται να έχει σχεδιαστεί αυτή η επίθεση, να σουτάρει δηλαδή ο Λιμιάτης το τελευταίο σουτ στο πρώτο μέρος. Πάντως ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 32-32 ακριβώς στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Σου τριών πόντων του Γκρέκοβ. Rebound από ποιον, από τον Τόμιτς τελικά, που προσπαθεί να ανοίξει τον ευνηδιασμό. Λιμιάτης το lay up και 18-8. Να λοιπόν που η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των δύο κλασικών playmaker όχι μόνο δεν απέβει εις βάρος του Ολυμπιακού, αλλά του έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει ευνηδιασμούς και να κάνει το 12-8-18-8. Κόβει ο Μπέρι. Ένας ακόμα ευνηδιασμός. Τάρλατς και 28. Έχω την εντύπωση ότι πολύ γρήγορα ο Γιούσουπ θα πάρει κι άλλο time out. Ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που παίζουν μαζί ο Λιμιάτης και ο Τόμιτς, έχει ένα σερί 8-0.